κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε. Θα προσπαθήσουμε να συλλαφίζουμε πνευματικά και στη σημερινή μας εκπομπή την Παλαιά Διαθήκη το βιβλίο της εξόδου το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό γιατί έχει μεγάλο πλούτο όχι μόνο για τις ιστορικές πληροφορίες που μας δίνει για την συμπεριφορά του Θεού μας στον Ισραηλτικό λαό, το λαό που τον γνώρισε και δέχθηκε τις εντολές του και τις οδηγίες του παρά τις παρεκτροπές του, παρά τις παρεκκλήσεις του, παρά τα πρόσωπα εκείνα τα οποία δεν θέλησαν να παραμείνουν στο πνευματικό περιβάλλον που είχε ορίσει ο Θεός μας πρώτης ενσαρκώσεώς του και δημιούργησαν και αιρέσεις και παραφιάδες και επετέθησαν εναντίον του Θεού και συνομώτησαν εναντίον του λαού του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως ο λαός του Θεού και ιδιαιτέρως η συμπεριφορά των ανθρώπων του Θεού που δεν γνώρισαν κάμψει στη ζωή τους όπως ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναβή, ο βοηθός του οι οποίοι αμετακίνητα υπήκουσαν στις οδηγίες του Θεού μας και προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν και τις παρεκτροπές του λαού ώστε να φτάσει να πραγματοποιηθεί η επαγγελία του Θεού ότι θα κληρονομήσουν την γύχαν αν τη γη εξείδερ μέλι hey, μέλη και γάλα μας απασχολούν όμω και τα πρόσωπα εκείνα τα διεφθαρμένα τα πρόσωπα εκείνα τα οποία περί την πίστη να τα πρόσωπα εκείνα που διέστρεψαν το χαρακτήρα τους και αθέτησαν τις εντολές του Θεού γιατί αυτά τα πρόσωπα είναι πιο οικία σε μας επειδή δυστυχώς οι περισσότεροι δουλεύουμε στις αμαρτίες μας και στα πάθη μας. Εύχομαι και το πιστεύω ότι κάποιοι από το ακροατάς μας έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και αυτοί θα μας βοηθήσουν με τις προσευχές τους να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα πνευματικά τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και θα μας βοηθήσουν με τις προσευχές τους να μετανοήσουμε για τις διαστροφές μας, να μετανοήσουμε για τα πάθη μας, για τα λάθη τα οποία ακολουθούν τα πάθη μας. Πιστεύω πολύ, πιστεύω ότι οι ακροατές μας όλοι δεν είναι του αυτού πνευματικού επίπεδου με μένα, είναι πολύ ανώτεροι και σε αυτούς ελπίζομαι και στις προσευχές αυτών αποβλέπομαι ώστε να μην πάει χαμένη η προσπάθειά μας, να μην μείνει στο επίπεδο μιας ραδιοφωνικής πνευματικής εκπομπής αλλά να εισέλθουν αυτά τα ιερά λόγια που διαβάσουμε στην Αγία Γραφή να εισέλθουν στην ψυχή μας εις πάντας αρμούς εις, νευρούς, εις καρθίαν και να καθαρίσουν το σώμα μας και την ψυχή μας σε κάθε μέλος της ψυχής μας να εισέλθει ο λόγος και η αλήθεια του Θεού αλλά και η ρομφαία εκείνη η οποία ως ράβδος επιστηπτική έρχεται να μας καθαρίσει να μας επιπλήξει, να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή μας αυτή είναι ο πόθος μας δηλαδή για την εκπομπή αυτή είναι να γίνει μια πνευματική επικοινωνία, μια σχέση ανθρώπων αμαρτωλών και ανθρώπων αγίων που πιστεύω ότι υπάρχουν και αυτοί οι Άγιοι από ταπείνωση ακούνε την εκπομπή μας αυτή αλλά γνωρίζω ότι έχουν υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία ακούνε και γι' αυτό περιμένω από εκείνου τις ολόθερμες προσευχές να μας φωτίζει ο Θεός, να περιορίζει τα λάθη μας και να μας ενισχύει σε αυτό το θρόμο που είναι και υπεύθυνο, αλλά και ευχάριστο κατά Θεόν. Να θυμηθούμε και έτσι να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή το πόσο γονισμό προηγήθηκε τη θαυματουργική επεμβάσεω του Θεού μα ο οποίος άνοιξε την ερυθρά θάλασσα, ύψωσε ο η τα ύδατα δεξιά και αριστερά ένθεν και ένθεν και πέρασε ο λαός του Ισραήλ αυρόχης ποσίν και εν συνεχεία οι ακολουθούντες Αιγύπτιοι οι οποίοι με το πρόσταγμα του Φαραώ ξεχύθηκαν για να ξαναφέρουν πίσω τους Ισραηλίτες καλύφθηκαν από τα ήθατα τα οποία με την προσταγή του Θεού μας και με την μεσολάβηση της Ράβδου και του Λόγου του Μωυσέως επανήλθαν στη θέση τους και κάλυψαν τον Φαραώ, δηλαδή το στρατό του Φαραώ, σύν της άρμας αυτών. Λίγο πριν είχε προηγηθεί γογγισμός μεγάλος, θυμάστε, λέγανε στον Μωυσή οι Ισραηλίτες δεν φτάνανε οι τάφοι στην Αίγυπτο για να τα φούμε και μας έφερε εδώ στην έρημο να αφήσουμε τα κόκαλά μας. Ξέχασαν όλα όσα είχαν προηγηθεί και άρχισαν τους γογισμού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εμείς ότι αυτοί οι γογισμοί είναι, τους έχουμε κληρονομήσει δυστυχώς με την προαίρεσή μας με την ακαταστασία της ψυχής μας έχουμε υιοθετήσει αυτή την κακή τακτική. Και αν προσέξουμε τη ζωή μας όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει είτε είναι κάποιοι νεότεροι, είναι κάποιοι νέοι, είναι κάποιοι μεσήλικες ή προς την γεροντική ηλικία να μετρήσουμε τα χρόνια που έχουν προηγηθεί και να δούμε περιστατικά της ζωής μας τα οποία έχουν άπειρες ευεργεσίες του Θεού μας αλλά έχουν πολλαπλάσιους ουγωγισμούς εκ μέρους μας και δηλία και αχανάκτηση και διαμαρτυρία έντονη κατά του Θεού πως επέτρεψε να μας συμβεί αυτό και εκείνο και άλλο το λυπηρό. Πρέπει να βλέπουμε στη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης να βλέπουμε τον εαυτό μας και να μην είμαστε πρόχειροι να καταδικάσουμε αυτούς διότι εκείνοι ήσαν πρώτοι σαν του Θεού. Δεν είχαν δεχθεί τις ευεργεσίες που δεχθήκαμε εμείς και δεν είχαν φτάσει και στο αποκορύφωμα της κακίας που φτάσαμε εμείς να σταυρώσουμε, να θανατώσουμε με την προαίρεσή μας τον γύριο της Δόξης. Μόλις πέρασαν βέβαια θαυματουργικά την Ερυθρά Θάλασσα, τότε άρχισαν να δοξάσουν το Θεό μας και Πρώτος ο Μωυσής βεβαίως έδωσε το πρόσταγμα γιατί δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο που χθες γόγγισε και δέχθηκε μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού να δοξάσει αμέσως το Θεό γιατί αυτή η κατάσταση ψυχική που έχει μέσα του λόγω του γόγγισμού δηλαδή η επίρρεια των πονερών πνευμάτων δεν τον αφήνει ευθύς εξ αρχής να δοξάσει το Θεό να καταλάβει την αλλαγή αυτή που συνέβη δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ψυχική του κατάσταση από τη μια στιγμή στην άλλη και γι' αυτό βλέπουμε και στο κείμενο δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέρει Τότε είσαι Μωυσής και η Ισραήλ την οδύν ταύτην το Θεό και είπαν λέγοντες άσομεν το Κυρίο εν δόξος γαρδεθόξαστε είπων και αναφάτην έριψεν εις θάλασσαν. Τότε είσαι Μωυσής και παρέσυρε και όλο το λαό του Ισραήλ. Είνεσαι δηλαδή ο Μωυσής με τη θεόπνευστη αυτή οδύ την οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, όπως θα δούμε στους επόμενους στίχους και θα γνωρίσουμε την οδή αυτή η οποία επιγράφεται ο Δήμο Ισέος, την χρησιμοποιεί γιατί είναι προτύπωση της πορείας του λαού του Θεού μετά την ενανθρώπιση του Χριστού μας ή με η διάβαση μάλλον της ερυθράς θαλάσσης είναι το πέρασμα από την Αίγυπτο της τυραννίας, της εχμαλωσίας είναι τύπος της μεταβάσεώς μας από την Αίγυπτο των παθών στη Βασιλεία του Θεού δια της των εντολών του Χριστού μας. Η οθή αυτή λοιπόν άρχισε από τον Μωυσή και όλος ο λαός εκολούθησε εν δόξος γάρδε δόξαστε και γι' αυτό άσομεν το Κυρίο έθιξε τη δόξα του ο Θεός μας με τη διάσωση αυτή του λαού και με τη συντριβή βεβαίως των αλλοτρίων εκείνων που θέλησαν να ματαιώσουν το θέλημα του Θεού το θέλημα του Θεού να απελευθερωθεί ο λαός του από τη δουλεία του Φαραώ Βοηθός και σκεπαστής έγινε το όμι σωτηρίαν μου Θεός και δοξάσω Αυτόν Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν εν δόξος δόξαστε, προσθέτουμε προσθέτει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης ο οποίος αρχίζει το μεγάλο κανόνα με αυτόν τον ηρωμό από την οδή του Μωυσέως. Και βεβαίως ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης έχει συνθέσει τον μεγάλο κανόνα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μεταφέροντας σε μας όλα εκείνα τα στοιχεία ιστορικά, πραγματικά, διδακτικά τα οποία μας χρειάζονται για να αξιοποιήσουμε την εκκλησία μας, να αξιοποιήσουμε την δωρεά του Θεού που μας έκαμε με το να αφήσει τον εαυτό του εις τους αιώνας σε μας και εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία του αιώνας έως τη συντελείας της παρούσης επιγείου ζωής θα τον έχουμε διά της εκκλησίας του παρόντα και οδηγούντα και αγιάζοντα και φωτίζοντα όλους εμάς. Κύριος βοηθός και σκεπαστής έγινε το σωτηρία. Έγινε βοηθός και με ασ... εσκέπασε για να σωθούμε. «Ούτος μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν». Είναι ο Θεός των πατέρων μας, είναι ο Θεός που μας παρέδωσαν οι πατέρες και επαληθεύσαμε κι εμείς την εποχή μας, έλεγαν οι Ισραηλίτες τότε, επαληθεύσαμε κι εμείς αυτά που οι πατέρες μας, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και μετέπειτα Άκη, μας παρέδωσαν τα ζούμε και εμεί τώρα και επιβεβαιώνουμε. Μήπως και εμεί δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Δεν επιβεβαιώθηκε ο Θεός μας πλιστάκης στην εποχή μας μέσω των Αγίων Πατέρων μας που διακηρύχθη η αγιότητά τους τώρα επεσχάτων των ημερών. Δεν τους είδαμε, δεν τους συναναστραφήκαμε. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας διακηρύσσει την αγιότητά της για να μας συνετήσει, να μας συνεφέρει και να μας πει ότι δεν έχετε απολογία, διότι αυτοί οι πατέρες που γνωρίσατε από κοντά είναι Άγιοι και τα παραγγέλματα τους είναι Άγια και σωστικά και δεν πρέπει να διαφορείτε και να λέτε «κάποτε αυτά γινότανε, τώρα δεν γίνονται» διότι έγιναν επί των ημερών μας, επί της γης αυτής όφθησαν και συνανεστράφησαν τις ανθρώπους τους εωράκαμε και ψηλαφίσαμε, τους ακικούαμε, τους είδαμε, δηλαδή τους ακούσαμε, τους χαιρετήσαμε και πήραμε την ευλογία τους, ασπαστήκαμε το χέρι τους». Είδαμε τη θαυματουργική τους δύναμη, είδαμε ότι μέσα από εκείνους ενεργεί ο Θεός. Δεν ήσαν απλοί άνθρωποι, αλλά κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε λοιπόν καμία απολογία και πρέπει να δοξάζουμε το Θεό μας και να ελεηνολογούμε τους εαυτούς μας όταν βλέπουμε να γίνονται τόσα θαυμαστά και υπέροχα και εμείς να παραμένουμε στα ελαττώματά μας και πολλές φορές και στις διαστροφές μας. Κύριος συντρίβων πολέμους, Κύριος όνομα αυτό, ο Κύριος είναι αυτός που συντρίβει τους αντιτιθεμένους στην αλήθεια με πολέμους, δηλαδή τα βάρβαρα έθνη που λέει και ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του. Τα βάρβαρα έθνη, τα τους πολέμους θέλοντα. Αυτά πρέπει να τα εμποδίζει ο Θεός. Παρακαλούμε. Δεν είναι κατάρα αυτή που απευθύνομαι, αλλά είναι σωστική έκκλησης και για μας να μας προστατεύσει από τις άδικες, και βάρβαρες επιθέσεις αλλά και αυτούς τους βαρβάρους που, θέλουν, που είναι μοδιψείς που είναι μοχαρείς και θέλουν τους πολέμους να τους αναχαιτήσει να τους κρατήσει μακριά από το κακό τους ευεργετεί και εκείνους με το να τους εμποδίζει όπως ψάλλουμε και στον παρακλητικό κανόνα και μερικοί σκανδαλίσονται και μετατρέπουν τη φράση άλλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου της σεπτή». Δεν είναι κατάραυτη, είναι προσευχή προστασίας για εκείνους αλλά και για μας να μην επηρεαζόμαστε από τα βλάσφημα λόγια. Να, να πάψει δηλαδή η ευγλωτία αυτών που πολεμούν την αλήθεια. Να μην επιτρέψει ο Θεός να έχουν φράδια και βουχλωτία αυτοί που πολεμούν την αλήθεια για να μην πλάνουν τους ανθρώπους. Άρμα φαραώ, και την δύναμη αυτού έριψεν εις θάλασσαν, Επιλέκτούσαν αναβάτας τριστάτας κατεπόντισε εν ερυθρά θάλασση. Βλέπουμε εδώ συνεχώς περιγράφει η οδή αυτή το πως ο Φαραώ με τα άρματά του συνετρίβει και με τους αναβάτας των αρμάτων αυτών τους κατεπούντησε στην ερυθρά θάλασσα. Αρχίζει δηλαδή με ένα ένο γιατί διακρίνουμε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις αυτού του ύμνου αυτής της οδής αποχρώσεις με την έννοια ότι οι πρώτες στροφές, η πρώτη μέχρι την πέμπτη είναι ημνολογική, είναι ένας ένος προς το Θεό και μετά από τον έκτο στίχο αρχίζει μέχρι τον δέκατο στίχο να μας θυμίζει την καταστροφή των Αιγυπτίων αλλά μας εξηγεί και το χαρακτήρα του Θεού μέσα σε αυτούς τους στίχους, το πώς δηλαδή ο Θεός ένιωθε όταν επέτρεψε να γίνει αυτό, διά, μην ξεχνάμε αυτό, διά του Μωυσέως. Πάντοτε ο Θεός θέλει να υπάρχει ένα ορατό πρόσωπο μέσω του οποίου να γίνεται το θέλημά του, ώστε να ακούμε καθαρά, σαφώς το τι λαμβάνουμε από το Θεό μας. Και γι' αυτό θυμάστε ότι είπε ο Θεός τον Μωυσή θα υψώσει τη ράβδο και θα πεις τον λόγο αυτό να ανοίξει η θάλασσα και τότε θα γίνει για να δουν και οι Ισραηλίτε ότι μέσω του Μωυσέως γίνονται για να έχουν σεβασμό προς την ιεροσύνη, προς την χάρη του Θεού που έρχεται μέσω συγκεκριμένων προσώπων. Και βεβαίω αυτό εξακολουθεί και πολύ εναργέστερα στην μετά Χριστόν, μετά την ενανθρώπιση του Θεού μας εποχή. Η δεξιά σου Κύριε δε δόξα η δεξιά σου Κύριε έθραψεν εχθρούς και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψα στους υπεναντίους. Αυτή τη φράση λέει ο Ιερεύς κάθε φορά σήμερα στην Καινή Διαθήκη, στην μετά Χριστόν πορεία των ανθρώπων και του Θεού μας. Λέει ο Ιερεύς όταν ενδύεται για να ιερουργήσει, να λειτουργήσει, η δεξιά σου χειρ, κύριε δε δόξα λέει όταν βάζει το έπαιμα στο δεξί του χέρι. Και το πλήθ της δόξης σου συνέτριψα στους υπεναντίους να μας θυμίσει και μέσω αυτού του στίχου ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι μία ενότητα. Δεν ήρθε ο Χριστός μας να καταργήσει την Παλαιά και γι' αυτό πλανώνται εκείνοι και δυστυχώς είναι χριστιανοί κάποιοι από αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποσυρθεί η Παλαιά Διαθήκη ότι τάχα είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει πλέον ισχύ, δεν έχει καμία θέση στη ζωή του χριστιανού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το Πνεύμα του Θεού μας. Η Εκκλησία μας όμως που είναι ο Χριστός ο παρατηνόμενος εις τους αιώνας, κατά τη φράση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς δεν συμφωνεί με αυτούς και συνεχίζει να έχει τα χωρία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης να τα συμπλέκει με τις οδηγίες της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός μας εξάλλου είπε ουκήλθον ή να καταλύσω του νο, των νόμων ή τους προφήτας, να καταλύσει αλλά πληρώσει. Ήρθα σε αυτό που ήταν τύπος, που ήταν σκιά το εαυτού μου, σκιά του Θεού ήτανε, να παρουσιαστώ και αυτοπροσώπως ώστε αυτό που ήταν σκιά να πληρωθεί, να ολοκληρωθεί να με δείτε πρόσωπο προς πρόσωπο, όχι μέσω του γνώφου, μέσω της ακοής, αλλά να με δείτε, να με ακούσετε, να με ψηλαφίσετε, όπως μας είπαν και οι Άγιοι Απόστολοι, «Ον εωράκαμεν, ον ακικούαμεν, ον εχείρες ημών εψηλάφισαν, τούτον ημήν καταγγέλωμεν, αυτόν σας διδάσκομαι» αυτόν ομολογούμε. Και διαπνεύματο του θυμού σου διέστη το είδωρ, επάγειο η τα ύδατα, επάγει τα κύματα εν μέσω τη θαλάσση. Διαπνεύματο του θυμού σου διέστη το είδωρ. Θυμώνει ο Θεό, βεβαίω θυμώνει. Δηλαδή οργίζεται κατά του κακού κατά εκείνου που διαστρέφει την αλήθεια, στρέφεται εναντίον του, δεν τον αφήνει να συνεχίσει το κακούργημά του, δεν αφήνει ο Θεός την ράβδο των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων. Μπορεί να την αφήσει για λίγο διάστημα να παιδαγωγηθεί και ο δίκαιος, να ασκηθεί και ο δίκαιος, να φανεί και του δικαίου η συμπεριφορά, ότι δεν μοιάζει με τη συμπεριφορά των αδίκων, δεν θέλει να εκδικηθεί, δεν θέλει να ανταποδώσει, δεν καταργείται αλλά έρχεται ο Θεός και τιμωρεί, έρχεται ο Θεός και σταματάει το κακό, έρχεται ο Θεός και εμποδίζει τον αμαρτωλό άνθρωπο να αμαρτάνει, γιατί εκείνος γνωρίζει με τη δικαιοσύνη του, με τη σοφία του. Είναι ο μόνος σοφός Θεός. Πόσο θα επιτρέψει να δοκιμαστεί ο καλοπροαίρετος άνθρωπος και πόσο θα επιτρέψει να δράσει ο κακός και δαιμονισμένος άνθρωπος. Αυτά τα ρυθμίζει ο Θεός. Το πνεύμα του θυμούν. Λοιπόν, οφείλεται στο ότι οι Αιγύπτιοι παρά τις δέκα πληγές, τις φοβερές πληγές που έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενες εκποπές, παρά τις δέκα αυτές πληγές δεν συνετίστηκαν. Και παρότι μετά την τελευταία πληγή επέτρεψε ο Φαραώ να φύγουν οι Ισραηλίτες, κατόπιν με πάλι, τα ξέχασε όλα. Και τελικά βλέπουμε ότι η άγνοια, η λησμοσύνη των ενεργειών του Θεού μας μας εξισώνουν με τους ασεβείς όταν ο Φαραώ εκπλησόμεθα από ο Φαραώ μετά τις δέκα πληγές δεν συνετίστηκε και γι' αυτό ο θυμός ο απαθής του Θεού εβήθησε το στράτευμά του κάτω από τα ύδατα και εκπλησόμεθα πως μετά από δέκα πληγέ τέτοιε δεν συνετίστηκαν οι Αιγύπτιοι και δεν απορούμε πως μετά από αυτές τις ευεργεσίες του Θεού μας δεν συνετίστηκαν οι Ισραηλίτες να πάψουν να γογγίζουν. Βλέπετε τελικά ότι εάν δεν παύσουμε το γογισμό, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τους απίστους, είμαστε ειδωλολάτρες, είμαστε άνθρωποι του κόσμου, άνθρωποι που είμαστε συνδεδεμένοι με όλα εκείνα που δεν υπάρχουν με τα θάνατον και γι' αυτό είμαστε άξιοι κάθε τιμωρία. Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντα στοιχεία από τον ουρανό στο φιλόξενο ραδιόφωνο τη Πυραϊκή Εκκλησία. Έχουμε πει και άλλοτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μα στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού από τη Δευτέρα στι 10 το πρωί έως την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση της οδής του Μωυσέως για να καταλάβουμε μέσα από αυτήν το πώς μας ερμηνεύει ο Θεός διά του Μωυσέως, το πώς σκέφθη, το πώς είδε τους Αιγυπτίους, πώς αποκρυπτογράφησε τον ψυχικό τους κόσμο, και θα δούμε ευθύ αμέσω με το στίχο που θα σα διαβάσω. Και δια πνεύματος του θυμού σου, λοιπόν, διέστη το είδωρ, είπε ο εχθρό, διόξα καταλήψο με ριός κύλα εμπλήσω ψυχή μου ανελώ τη μου κυριεύσει η μου είπε ο εχθρός ποιος εχθρός οι Αιγύπτιοι ο Φαραώ όταν τους έστειλε τους Αιγυπτίους με τα άρματα τα υπέροχα τα σπουδαιότερα άρματα το 600 άρματα αν θυμάστε και σκέφτηκε τα εξής τι είπε θα τους καταδιώξω θα τους καταλάβω θα τους επαναφέρω δηλαδή θα μοιράσω τα λάφυρα τα οποία θα πάρω από αυτούς θυμάστε ότι όταν έφυγαν ο Θεός είχε επιτρέψει να δώσουν οι Αιγύπτιοι και παρά τη θέλησή τους αλλά εκείνη την ώρα το αισθάνθηκαν ότι πρέπει να δώσουν ό,τι πολύτιμο χρυσαφικά ή άλλα πολύτιμα είδη που είχαν σαν μισθό για τα χρόνια που εργάστηκαν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο χωρίς να πληρωθούν. Όλα αυτά λοιπόν που είχαν πάρει μαζί τους Ισραηλίτες σκέφτηκε ο Φαραώ ότι τώρα με την καταδίωξη που θα κάνω θα τους φέρω πίσω και θα κατάσχω όλα αυτά τα οποία έχουν τα πολύτιμα. Θα εμπλήσω λέει την ψυχή μου, ποια ψυχή, δεν γεμίζει η ψυχή από τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα ήδη, αλλά ψυχή ο Φαραώ είχε το σώμα του, τις αισθήσει του, τίποτα παραπάνω. Και πολλές φορές και ο Χριστός μας χρησιμοποίησε αυτή τη φράση, όπως τότε που μας παρουσίασε τον πλούσιο, ο οποίος έλεγε «Ψυχή μου έχει πολλά αγαθά, κείμενα έτσι πολλά, φάγε, πίε και φρένο» ψυχή ήταν το σώμα του. Και δυστυχώς πολλοί από εμά τους χριστιανούς εκτός του σώματός μας δεν διαπιστώνουμε να υπάρχει τίποτα άλλο. Και γι' αυτό πολλές φορές επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αμφιβάλλει αν υπάρχει ψυχή, αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Τόσο άθλη έχουμε γίνει. Είπε λοιπόν ότι θα μοιράσω όλα αυτά τα πολύτιμα θα γεμίσω την ψυχή μου αν ελώ τη μαχαίρα μου κυριεύσει η χείρου μου. Θα τους σφάξω με το μαχαίρι ποιου τους πρωτετίους και πρώτον βέβαια το Μωυσή και θα γίνει όλα αυτά, όλα θα πραγματοποιηθούν με τη δύναμη που έχω ως Φαραώ. Όλα αυτά τα σκέφτηκε τα κατέγραψε ο Θεός. Δεν τα έμαθε κανείς. Οι Ισραηλίτες είχαν φύγει. Ο Μωυσής πρώτος ήταν επικεφαλής. Δεν του είχε πει τίποτα ο Φαραώ ότι θα φύγετε και μετά θα σας καταδιώξω. Αυτό το ξέρουμε. Άρα λοιπόν το πώς σκέφτηκε ο Φαραώ το κατέγραψε μόνος ο Θεός και το απεκάλυψε στο θεράπο του το Μωυσή και ο Μωυσής μας το απεκάλυψε. Βλέπετε πως ενεργεί ο Θεός. Βλέπετε πως μέσα από αυτή την οδή φαίνεται ο χαρακτήρας του Θεού μας. Φαίνονται οι ιδιότητες που έχει ο Θεός μας. Απέστειλα στο πνεύμα σου, εκάλυψεν αυτούς θάλασσα, έδισαν ως ημόλυβος εν είδα τη σφοδρό. Και εδώ συμπληρώνει την περιγραφή της καταστροφής των Αιγυπτίων αυτός ο στίχος. Έστειλε όμως εσύ το πνεύμα σου, έστειλε τη χάρη σου, τη θεία πνοή σου και κάλυψε αυτούς η θάλασσα και βασίλεψαν σαν το μολύβι μέσα στο νερό. Δηλαδή έδισαν όπως ο ήλιος πέφτει και χάνεται από τα μάτια των ανθρώπων, έτσι κι αυτοί βούλιαξαν μέσα στο νερό σαν να ήταν μολύβι και πήγαν στον πάτο της θαλάσσης. Βλέπουμε όλη την περιγραφή αλλά και το πώς εσκέπτοντο οι εχθροί και έπρεπε να το μάθουμε γιατί ο Θεός δεν κάνει ποτέ κάτι το οποίο δεν χρειάζεται έπρεπε να το μάθουμε για να δούμε το γιατί επέτρεψε τόσο οθυνηρό μάθημα να ταφούν όλοι αυτοί οι στρατιώτες κάτω από το νερό. Και βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που χάθηκαν κάτω από το νερό ήταν εκείνοι οι οποίοι συμφωνούσαν περισσότερο από τους άλλους με το Φαραώ και γι' αυτό έσπευσαν με τέτοια σφοδρότητα και ήσαν και οι πιο φιλάρχηροι οι πιο δηλαδή και οχαρείς γιατί θα χρειασότανε να θανατώσουν πολλούς επιστρέφοντάς τους mm. θα έπρεπε να σφάξουν πολλούς ιδίως τους πρωτετίους και μας το φανέρωσε ο Θεός αυτό δεν θα το έκανε ο Φαραώ μόνος του μέσω των επικεφαλής του στρατού του αυτοί που έσπευσαν δηλαδή με τέτοια σφοδρότητα ήταν οι πιο αιμοδιψείς, οι πιο αιμοχαρείς και οι πιο φιλάρχηροι. Αυτοί που πρωτοστατούν στο να συλλαγωγήσουν σε κάθε πόλεμο να πάρουν λάφυρα. Άρα μας αποκαλύπτει αυτό που εγνώρισε ο Θεός μας ότι για μια ακόμη φορά βέβαια δεν αμφισβάλλουμε, δεν αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη του Θεού και τη σοφία του και την αγάπη του, αλλά εδώ διδασκόμαστε εμέσως αλλά σαφώς το γιατί επέτρεψε αυτοί οι συγκεκριμένοι στρατιώτες να βυθιστούν στη θάλασσα, να ολοκληρώσουν δηλαδή τη ζωή τους και με τέτοιο φρικτό τρόπο, γιατί ήσαν οι φρικτότεροι των Αιγυπτίων. Και πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε τι που γίνεται, που επιτρέπει ο Θεός να γίνει, γίνεται γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και γι' αυτό λέμε γιατί και γιατί και γιατί. Θέλουμε όμως το γιατί αυτό με διερώτηση ως πιστοί που θέλουμε να μάθουμε, αλλά ως διεκθήκητε, ως ελεγκτέ του Θεού, ως άνθρωποι που θέλουμε να κολλήσουμε στον τοίχο το Θεό και να τον αποδείξουμε ότι είναι άδικος, τι Θεός είναι αυτός, ακούμε και λένε πολλοί, οι οποίοι πατάνε με το ένα πόδι στην εκκλησία και με το άλλο είναι μετέωροι από εδώ και από εκεί, γιατί ο Θεός είναι έτσι, ή ο Θεός δεν είναι τιμωρός, και άλλοι βγάζουν συμπεράσματα αυθαίρετα γιατί θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους. Είναι οι αγαπησιάριδες αυτοί που όλα θέλουν να τα ισοπεδώνουν. Μα ο Θεός δεν είναι ισοπέδωμα. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια φτάνει μέχρι τα έγκατα και δεν αφήνει την παραμικρή σκιά το παραμικρό σκοτεινό σημείο χωρίς να το φωτίσει. Ο Θεός δεν είναι ανόητος. Ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς που πιλάμε το δάχτυλό μας, που αδικούμε τους ευσεβείς και τους δικαίους και τους αγίους και αμνηστεύουμε τους τυράννους τους, γιατί αυτό κάνουμε με τον αγαπισμό μας, την ψευτοαγάπη που θέλουμε να παρουσιάζουμε και την αποδίδουμε και στο Θεό μας. Ο Θεός δεν τιμωρεί γιατί. Έχουμε πει πολλά χρόνια πριν ότι η λέξη τιμωρία είναι μια ερώτηση. Τι μορία είναι αυτή που ακολουθούμε. Πόσο ανόητο είναι αυτό που κάνουμε. Τι είναι που δεν στέκει πουθενά στη λογική. Ο Θεός μας αυτού του είδου την τιμωρία κάνει, μας φέρνει σε συνέστηση της μορίας μας. Τώρα πώς επιτρέπει να χάσουμε τη ζωή μας ακόμη μερικοί, αυτό το γνωρίζει εκείνος. Διότι αφού μας ενωθέτησε, αφού μας καθοθήγησε και μείναμε εμεί αθιόρθωτοι, τότε πρέπει να πάυσει την αμαρτία που διαπράττουμε με το να μας πάρει από αυτή τη ζωή. Και βεβαίως δεν παίρνει από τη ζωή μόνο τους αδίκους, παίρνει και τους δικαίους για τους λόγους που ξέρει εκείνος. Και κυρίως για να μην έχουμε την δυνατότητα και την ευχέρεια να λέμε α, αυτός πέθανε έτσι, πέθανε με βή, ο θάνατο πέθανε απότομα άρα είναι αμαρτωλός. Όχι, και Άγιοι πεθαίνουν έτσι. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η ζωή μας, ο χαρακτήρας μας, η συμπεριφορά μας, το τι κάνουμε. Το πνεύμα λοιπόν του Θεού είναι αυτό που εκάλυψε και έστειλε στο βυθό όλους αυτούς τους Αιγυπτίους για τους λόγους που είπαμε και βεβαίως θα υπάρχουν και ιδιαίτεροι λόγοι για τον καθένα. Και μετά αρχίζει και πάλι ένος και ύμνος προς το Θεό μας. Τι ομοιώσει εν Θεής Κύριε, τι ομοιώσει δεδοξασμένος εν αγίης, θαυμαστός εν δόξες τέρατα. Ποιος θα σου μοιάσει, ποιος θα σταθεί δίπλα σου, ποιος θα φανεί τόσο δοξασμένος από τους Αγίους, από τους Αγίους που έχουν και αυτή δόξα, τους ανθρώπους σου δηλαδή, εσύ είσαι πλέον δοξασμένος, όπως ψάλλουμε κι εμείς, ο μόνος Άγιος, μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός ο μόνος Άγιος και εν ἀναπαφομενος ο Θεός μας είναι ο μόνος Άγιος ο θαυμαστός εν γιατί ποιή τέρατα ποιή πολλά θαυμαστά τεράστια δηλαδή τέρατα είναι τα τεράστια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς εκ των ανθρώπων εξέτηνα στην δεξιά σου κατέπιεν αυτούς γη άπλωσες το χέρι σου και τους κατάπιε η γη πως το εξέτεινε την δεξιά του το δεξί του χέρι διά του Μωυσέως με την κίνηση του Μωυσέως και το λόγο του Μωυσέως ενήργησε ο Θεός πως και με πόσους τρόπους διατρανώνει αυτή την άμεση σχέση και σύνδεση του Θεού με την επιχείρησή ιεροσύνη Του. Δεν είναι αόριστα τα πράγματα του Θεού μας, δεν υπάρχει αοριστία, υπάρχουν σαφή γεγονότα, απτά γεγονότα. Οδήγησα στη δικαιοσύνη σου των λαών σου τούτων, ον σου, παρεκάλεσα στη ισχύ σου εις κατάλημα Άγιον σου. Η γη τους κατάπιε με το, με το χέρι τη δεξιά του Μωυσέως και τη δύναμη τη δική σου. Τους οδήγησες το λαό σου, δηλαδή τους Ισραηλίτες, δια της χάριτός σου, με τη δικαιοσύνη σου. Τους λύτρωσες, τους παρηγόρησες και όπως ήταν απελπισμένοι και εστράφησαν εναντίον σου εσύ τους παρεκάλεσας τη ισχύη σου και τους έφερες σε τόπο επαγγελίας. Δηλαδή εδώ φαίνεται πάλι η υπεροχή του Θεού μας δεν ανταποδίδει άξια όνε πράξαμε. Αλλά αντί κακού δεν αποδίδει το κακό όπως έχουμε συνηθίσει εμείς αλλά λιδωρούμενος ευλογή διωκόμενος ανέχεται βλασφημούμενος μας παρηχωρεί και μας δίνει ελπίδα αυτό είναι ο Θεός μας και με τις οδηγίες του θέλει να γίνουμε και εμείς σαν και αυτόν γίνεστε ονειμείς τέλειοι, καθώς ο πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί. Ζητούμε συνεχώς την ευτυχία, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι η ευτυχία, δεν την έχουμε γνωρίσει. Η ευτυχία είναι να γίνουμε όμοιοι με το Χριστό μας. Αυτό θέλει ο Θεός. Λένε πολλοί ότι εγώ δεν έχω τέτοια αξίωση, δεν μπορώ να γίνω εγώ έτσι. Δηλαδή κατηγορούν το Θεό ότι του έδωσε μια ψυχή κατώτερη από αυτήν που έδωσε στην υπεραγία Θεοτόκο. Αυτό κάνουν, αυτό κάνουμε. Διότι δηλαδή όλοι έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το ύψος της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι απλώς να γίνουμε Άγιοι. Και αυτό οφείλεται στη ραθυμία μας, οφείλεται στις ελλείψεις μας, οφείλεται στο ότι έχουμε επαναπαυθεί σε αυτό το λίγο που η οκνηρία μας μας αφήνει να πράξουμε. Και βεβαίως ο Θεός Άγια τους ανθρώπους, όπως έλεγε ο μακαριστός Πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, όχι δια ταύτα αλλά παρά ταύτα, παρά τις όποιες ελείψεις μας, παρά τις όποιες ελείψεις και των Αγίων, τους καθιστά Αγίους, γιατί η Θεία Χάρις τα ελείποντα αναπληρώνει και τα ασθενή θεραπεύει. Ήκουσαν έθνη και οργίστησαν, οδύνες έλαβον κατοικούντας φιλιστιοί άκουσαν όλα τα έθνη τα ειδωλολατρικά και πληροφορήθηκαν όλα αυτά και ορχήστησαν, λέει τι θα πει αυτό ταραχθήκανε ήρθε συγκλονισμός αυτούς έχει έναν ψυχικός με όλα αυτά που έμαθαν και πόνος μεγάλος όπως οι οδύνες του τοκετού λέει έλαβαν οι κάτοικοι των Φιλιστέων που ήσαν πλησιέστερα. Τότε έσπευσαν οι γεμόνες εθώμ και άρχοντες μαφητών, έλαβαν αυτούς τρόμους, ετάκισαν πάντες οι κατοικούντες Κανάν. Οι γεμόνες όλοι εκεί της Ιδωμέας, οι εδώμ και οι άρχοντες των μαφητών, κινήθηκαν με κινήσεις όπως τα λέμα ταραχής, σπασμωθικές κινήσεις, τρόμαξαν, λιώσανε όπως λιώνει το μολύβι μέσα στη φωτιά. Όλοι οι κάτοικοι της χανάν χαν, γιατί αισθάνθηκαν την παρουσία του Θεού και ταράχθηκαν τα πονερά πνεύματα που είχαν μέσα τους. Ο διάβολος είδε την ήττα του και κατάλαβε τι περιμένει ότι τελικά ο Θεός θα πραγματοποιήσει αυτό το οποίο έχει εξαγγείλει στο Μωυσή και πως το καταλαβαίνει ο διάβολος πληροφορείται ο διάβολος αυτά που ορίζει ο Θεός όχι αλλά το καταλαβαίνει διότι δεν το επιτρέπει να δράσει άλλο το απαγορεύει την περαιτέρω δράση. Δεν μπορεί να δράσει ο διάβολος χωρίς να του επιτρέψει ο Θεός. Και επιτρέπει ο Θεός στο διάβολο να δράσει για να δοκιμαστούν οι άξιοι, να φανεί η αγιότητα και η αρετή τους και να δοκιμαστούμε και η αμαρτωλοί εμείς και να υποφέρουμε και να συνατιστούμε και να μετανοήσουμε. Όλα τα ορίζει η αγάπη και η σοφία του Θεού μας. Άρα λοιπόν ο διάβολος έμαθε ότι δεν έχει πλέον εξουσία να δυσκολέψει τουλάχιστον προς το παρόν γιατί αργότερα πήρε πάλι εξουσία και επιπέσει επ' αυτούς τρόμος και φόβος μεγέθη βραχίων όσου απολυθωθήτωσαν έως αν παρέλθει ο λαός σου Κύριε, έως αν παρέλθει ο λαός σου ούτως ον εκτίσω. Εύχεται εδώ να πέσει ο φόβος αυτός και ο τρόμος και από την έκπληξη, την αποπληξία μάλλον από όλα αυτά τα γεγονότα να απολυθωθούν, να μείνουν ακίνητοι, να μείνουν άπραγοι μέχρι να περάσει ο λαός και να πάει στον προορισμό τον οποίον εσύ εσύ όρισες. Εις αγαχών καταφύτευσον αυτούς εις όρος κληρονομίας σου, εις έτοιμον κατοικητήριών σου, ο κατηρτής ο Κύριε Αγίασμα, Κύριε ο ητήμας ανηχείρες σου, και να τους καταστήσεις πλέον κατοίκους της χώρας εκείνης που τους υποσχέθηκες την γη της Επαγγελίας να τους δώσεις και να γίνει αυτή η κληροδοσία νέα κατοικία δική σου γιατί μέχρι τώρα κατοικούσαν τη χώρα αυτή άνθρωποι δολολάτρες είχαν χάσει τον αληθινό Θεό και λάτρευαν και πάλι τα είδωλα. Κι Βασιλεύων τον αιώνα και πεγώνα και έτη. Ο Κύριος είναι αυτός που υπερισχύει. Ο Κύριος είναι ο οποίος είναι ο όντως βασιλεύς. Όχι μόνο μέχρι τον αιώνα αυτό αλλά και περαιτέρω. Ότι εις ήλθεν ύπος φαραώ συνάρμασι και αναβάτες εις θάλασσαν και πήγαγενε επ' αυτούς Κύριος το είδωρ της θαλάσσης οι δε οι Ισραήλ επορεύθησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και εδώ ολοκληρώνεται η οδή αυτή του Μωυσέως και θα δούμε σε επόμενη εκπομπή μας πώς έγινε αυτός ο πανηχειρισμός, αυτή η λατρεία του Θεού, με ποιο τρόπο οι Ισραηλίτες παρακινούμενοι από τον Μωυσή και καθοδηγούμενοι με τις οδηγίες του Μωυσέως έκαναν αυτήν την τελετουργία, τη λατρευτική εκδήλωση προς τον αληθινό Θεό και σωτήρα μας και σωτήρα τους τότε, αλλά όλα αυτά τα γεγονότα όπως είπαμε μας αφορούν γιατί με αυτόν τον τρόπο εφτάσαμε στις ημέρες της αρκώσεως του Θεού Λόγου όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν στους πατέρας μας, στους πατέρας των πατέρων μας, εφτάσαμε ώστε να έρθει η ώρα να γεννηθεί ο άνθρωπος ο των αιώνων και των απάντων Θεός. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντίνα Τέλου, η οποία απαντά σε όλα τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς και όλες σας που παρακολουθήσατε και σήμερα και συμπορεύθηκατε μαζί μου σε αυτό το πνευματικό οδηπορικό. Να είστε όλοι πάντοτε καλά. Κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.